φωτογραφία του ανθρώπου ο οποίος βρέθηκε αποκεφαλισμένος. Να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο και βρέθηκε χωρίς κεφάλι, ακέφαλο πτώμα. Ποια είναι αυτό το θέμα. Έτσι είναι το θέμα που είχαμε πει πριν από λίγες ημέρες. Δυστυχώς ταυτοποιήθηκε. Εδώ είναι ο άνθρωπος, βλέπουμε. Περίπου μία εβδομάδα μετά η σωρός που βρέθηκε στις αρχές του Οκτώβρη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο ΣΕΦ, είναι ο Ηρακλής Χατζίνας, ο οποίος στις 6 Σεπτεμβρίου εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Εγάλεο που διέμενε μαζί με τη μητέρα του και την αδερφή του. Αντιμετώπιζε ο άνθρωπος κάποια προβλήματα υγείας. Φυσικά κανείς δεν περίμενε ότι θα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και φυσικά μία εβδομάδα μετά. Να συλληπιθούμε την οικογένειά του. Είναι συγκλονιστικό. Πάμε να δούμε λίγο. Και υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Είναι περίεργο και γι' αυτό έχει συλλεχθεί μάλιστα DNA προκειμένου να δούνε και άλλα πράγματα οι αστυνομικοί. Δεν θα ήθελα να αναφέρω κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μας κάνει τρομερή εντύπωση και πρέπει να το πούμε αυτό εδώ. Μας κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρέθηκε αποκεφαλισμένος. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο έτσι. Ξαφνικά να φύγει. Νέος άνθρωπος, έτσι. Να δούμε λίγο τότε ποια ήταν η περιγραφή. Ποια ήταν η περιγραφή τότε. Για να δούμε λίγο τι γράφανε. Τι γράφανε στο Amber Alert, το Silver Alert, ότι φορούσε, λέει, λαδί μπλούζα. Περιγράφανε τα ρούχα που φορούσε και ότι βρισκόταν η ζωή του σε κίνδυνο. Πάρα πολύ περίεργη ιστορία και αυτή. Πολύ περίεργη ιστορία. Ναι, μιλάμε καταρχήν για δολοφονία. Όταν μιλάμε για αποκεφαλισμό, μιλάμε για δολοφονία. Είναι ξεκάθαρο. Θα λέει, κινδύνευε, είχε ψυχολογικά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι βρέθηκε αποκεφαλισμένος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά... Το θέμα είναι πώς ένας άνθρωπος, ό,τι και να έχει συμβεί, βρίσκεται αποκεφαλισμένος. Τον σκότωσε κάποιος. Ήταν μπλεγμένος κάπου. Δολοφονήθηκε. Βρέθηκε σε λάθος. Τα ερωτηματικά της οικογένειας είναι πολύ μεγάλα. Λάθος τόπο. Και ελπίζουμε να υπάρξει φως σε αυτή την υπόθεση. Έτσι βρίσκεται ένα κέφαλο πτώμα. Και μέσα στην Αθήνα κιόλας βρέθηκε, έτσι. Εντάξει, δε. Πάντως, κύριε Καμπούρη, είναι απίστευτο τα όσα συμβαίνουν και τα όσα γίνονται. Πάμε τώρα όμως. Να πω κάτι, κύριε Καμπούρη. Πάμε λοιπόν, γιατί υπάρχουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το ε.